πρόγραμμα Συγκοινωνία που ξέρετε έχει γίνει για τους 4 προηγούμενους δήμους του νομού Καβάλας. Τελικά δικαιώθηκα και είπα ότι δεν θα χαθούν τα λεφτά. Πήραμε ένα σημαντικό κομμάτι και περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να κατατεθούν και άλλα χρήματα. Δεν τελείωσε φυσικά ακόμα το τελικό ποσό, ήταν όμως μία ανάσα και σε μία δύσκολη στιγμή που, όπως γνωρίζετε όλοι, και η μεταφορά μαθητών μας ήρθε πάλι ένα σημαντικό ποσό για μας, άσχετα ότι τα οφειλόμετα είναι πολλά. Μέσα στο καλοκαίρι είπα ότι θα είναι ζεστό αυτό το καλοκαίρι, μας ήρθανε καλά χρηματάκια, καλύψαμε μερικές ανάγκες, έτσι με μία ανάσα για τους μετόχους, που περιμένουμε και άλλα αυτή την εβδομάδα να τελειώσει όμορφα η σχολική σεζόν, όπως είχα δεσμευθεί. Δεν θα προβληματίσω καμία οικογένεια η οποία έχει μαθητές και μετακινούνται με μας, κυρίως γιατί, όπως ξέρετε, καλύπτουμε το 90% συγγνώμη, της μεταφοράς των μαθητών. Είναι αρκετή αυτή η ανάσα? Είναι καλή, σας είπα και πάλι, είναι πάρα πολύ καλή η ανάσα. Έχει μπει στο ταμείο ήδη το ποσό των 500.000 από τις μεταφορές μαθητών και 180.000 πήραμε από το πρόγραμμα Συγκοινωνία. Και έπεται συνέχεια. Βεβαίως, έπεται συνέχεια. Αφού ξεκίνησε, μιλάμε μόνο για μεταφορές το 2012. Ξεκινάμε τώρα για το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο να κάνουμε τις κινήσεις μας, όμως θέλω να πω, το είπα στις εφημερίδες και δεν θέλω να φανώ πάλι φιλοκυβερνητικός και τέτοια παιδιά, έτσι να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, ό,τι μας έχει πει, μας έχει τάξει ο Υπουργός ο κύριος Τηλιανίδης, έχει κάνει απέναντι σε όλους τους μεταφορείς και χωρίς να πω ότι μόνο στα ΚΤΕΛ, σε όλους τους μεταφορείς το έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο θετικό βήμα. Από εκεί και μετά τα καθημερινά δρομολόγια. Τα καθημερινά δρομολόγια υπάρχει μία μικρή αύξηση. Έχουμε πάρα πολύ καλά θετικά σχόλια για τα δρομολόγια Αθήνας Θεσσαλονίκης. Είναι ένα κομμάτι, ένα πιάτο, θα το πω σε εισαγωγικά, το οποίο τρώμε το ψωμάκι μας, η Θεσσαλονίκη. Μας κρατάει πάρα πολύ ακόμα καλά. Θα έχουμε συνέχεια, όπως σας είχα πει κύριε Κομνηνέ και προηγούμενες συνεντεύξεις, θα βάλουμε τελικά έξτρα εξπρές δρομολόγια. Θα κοιτάξουμε τον επιβατικό κοινό μας να φτάσουμε, σας είπα, στο 100%. Έχουν φύγει μια ομάδα ήδη, είναι στη Γερμανία σήμερα που μιλάμε, να φέρουμε και άλλα μικρά αυτοκίνητα, να τα χρησιμοποιήσουμε στο Δήμο Παγκαίου, για να χρησιμοποιήσουμε την Εγνατία εδώ, παρόλα τα προβλήματα που γνωρίζετε με τα διόδια και όλα αυτά. Εμείς κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε τον επιβάτη, κοιτάμε την καθημερινότητα, κοιτάμε τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.